φόρο τιμή στο παλαιό μοναστήρι της Παλαιοκαριάς από τον μοναχό Πατάπιο της Ιεράς Μονής Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους, καθώς το συγκεκριμένο μοναστήρι ιδρύθηκε από τον μοναχό Ιωνά, που μόνασε στα Καυσοκαλύβια, και την αδερφή του Πελαγία, η οποία μόνασε στο εν λόγω μοναστήρι. Το μοναστήρι χρονολογείται στον 17ο αιώνα και η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στον Κημητηριακό Ναό και στον Ενωριακό Ναό του Αγίου Δημητρίου, που είναι αφιερωμένο στην Παναγία. Η έρευνα έχει δείξει ότι αυτός ο ναός αυτός, προφανώς το γνωρίζει και εκείνος, ήταν καθολικό μιας μονής, της μονής του Γενεσίου της Θεοτόκου, αφιερωμένος στο Γενέσιο της Θεοτόκου. Πρέπει να χτίστηκε στα 1742, υπάρχει μια επιγραφή έξω, μια μαρμάρινη επιγραφή. Αυτό επιβεβαιώνεται όμως και από την εικόνα αυτή, εδώ που είναι μια πολύ όμορφη εικόνα του Μεγάλου Αρχιερέως, Χριστού Μεγάλου Αρχιερέως, που έχει πάνω τη χρονολογία 1742. Σύμφωνα με την επιγραφή που γράφει πάνω, που σώζεται, αυτή η εικόνα ζωγραφίστηκε στο Άγιον Όρος, το κείμενο είναι πολύ σαφές, στάλθηκε από το Άγιον Όρος και είναι αφιέρωμα ενός ιερομονάχου Ιωνά, Καυσοκαλυβίτου. Είναι αυτός που ζει, στο οποίο το κελί εγώ ζω τώρα, εδώ και 25 χρόνια. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα της Αιτωλίας, ο ίδιος υπογράφει τα κείμενά του Ιωνάς Αιτωλός. Πρέπει να καταγόταν από το χωριό αυτό, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Η έρευνα ελπίζω να μας δείξει και άλλα στοιχεία. Ποια είναι η σχέση του Ιωνά με το χωριό Ζακώνινα, λεγόταν στην εποχή που το μοναστήρι υπήρχε. Λεγόταν Ζακώνινα, τώρα λέγεται Παλαιοκαριά. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι καταγόταν και από το χωριό αυτό. Το πιθανότερο να καταγόταν, όπως ο ίδιος γράφει, Αιτωλός ή από το Κρεπενήσι ή κοντά από τη Μονή Προυσού. Το σίγουρο είναι ότι η εικόνα αυτή την αφιέρωσε στην αδελφή του, την Πελαγία, η οποία έγινε ηγουμένη στη μονή αυτή. Αυτά προκύπτουν από την επιγραφή της εικόνας, μπορείτε να τη δείτε και εσείς μετά με λεπτομέρεια. Ο μοναχός Πατάπιος είναι αγιογράφος και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις αγιογραφίες του μοναστηριού και ειδικά τις δύο εικόνες του Μεγάλου Αρχιερέως, που χρονολογείται από το 1742, και που ζωγραφίστηκε στο Άγιο Όρος και στάλθηκε στο Παλαιό Μοναστήρι, αλλά και μία εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ενωριακό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Στη συνέχεια, και μάλιστα πήρε το όνομα Πελαγία, γιατί ένας υποτακτικός του ιερομονάχου Ιωνά, ονόματι Πελάγιος, ιερομόναχος Πελάγιος, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ιωνά στο Αγίου Ακακίου την Καλύβη που βρίσκομαι εγώ. Μας είπε ο κύριος Καριδάς ότι δεν είμαι η μονή, σκήτη Καυσοκαλυβίων, και εγώ ασκούμαι στην Καλύβη του Αγίου Ακακίου της σκήτης Καυσοκαλυβίων. Ο Άγιος Ακάκιος είναι ένας μεγάλος Άγιος του 18ου αιώνα, του οποίου υποτακτικός είναι ο Ιωνάς ο Καυσοκαλυβίτης, που έχει αφιερώσει την εικόνα αυτή. Ο Ιωνάς τώρα με τη σειρά του είχε υποτακτικό έναν ιερομόναχο Πελάγιο, τον οποίο όταν καταστράφηκε η Μονή Προυσού γύρω στα 1750 από πυρκαγιά, παρακάλεσαν και τον ζήτησαν να αναλάβει την ηγουμενία της Μονής Προυσού. Και μετά από πολλές εκκλήσεις, έχω βρει έγγραφα πολλά στη Μονή Μεγής της Λαύρας που δείχνουν τις αιτήσεις, τις επίμονες της περιοχής του Προυσού, που ζητάγανε να αφήσει την ησυχία των Καυσοκαλυβίων και να πάει. Και το έκανε, έκανε υπακοή και πήγε και ανακαίνισε τη Μονή Προυσού. Έκθισε το καφολικό, το οποίο υπάρχει σήμερα, τη κοιμήσεω τη Θεοτόκου. Υπάρχουν παντού επιγραφές Πελαγίου Καυσοκαλυβίτου και άλλα πολλά έργα έκανε. Σε ανάμνηση αυτού του Πελαγίου έδωσε το όνομα Πελαγία στην αδελφή του που την κατέστησε ηγουμένη ο Ιωνά. Και έτσι βλέπετε ότι ένα. Τώρα βέβαια δεν είναι μοναστήρι, είναι ναός κημητηριακός του χωριού Παλαιοκαριά. Αλλά νομίζω ότι θα πάρει την αξία του και αυτές οι πληροφορίες που από τη φτωχική μου έρευνα που έκανα, νομίζω θα βοηθήσουν την όλη κατάσταση, το ναός να δειχθεί και να βρει και ανθρώπους να χορηγήσουν και κάποια οικονομική ενίσχυση για να γίνουν τα έργα αυτά. Ο πατήρ Τείχων έχει όλη την καλή διάθεση, από ό,τι κατάλαβα, για κάτι τέτοιο. Από την πλευρά του, ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Παλαιοκαριάς, πατέρας Τείχωνας, μίλησε για τους ιερούς θησαυρούς που υπάρχουν και πρέπει να αναδειχθούν.
Πάτερ εδώ γνωρίζει πιο πολλά, γιατί μας είπε προηγουμένως ότι η εικόνα αυτή είναι πιο παλιά από όλες τις εικόνες. Να σας το πει και ο ίδιος βέβαια, γιατί οι υπόλοιπες εικόνες είναι πιο παλιές από αυτή την εικόνα εδώ. Έχει την ημερομηνία πάνω, γράφει όλα, θα τα δείτε κι εσείς, θα την πάρει και η κάμερα, θα τα δείτε ότι είναι πιο παλιά από όλες.